Πανικό το πρωί έξω από σχολικό συγκρότημα στην περιοχή της Αλικαρνάσου, όταν αδέσποτο σκυλί επιτέθηκε στη 13χρονη μαθήτρια γυμνασίου. Την είδαμε πεσμένη κάτω και την είχε δαγκώσει στο κεφάλι και... Επειδή κρατούσε μια τυρόπιτα, το σκυλί ήθελε να φάει μάλλον και κράτησε την τυρόπιτα και της επιτέθηκε λόγω αυτού. Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 11 το πρωί. Οι φωνές της 13χρονης κινητοποίησαν καθηγητές και μαθητές, ενώ άμεσα έσπευσε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Εμείς καταλαβαίναμε ότι ήταν από την αυλή. Στην αρχή νομίζαμε ότι ήταν μια πλάκα, αλλά μετά βγήκαμε έξω και καταλάβαμε ότι κάτι είχε πάθει η κοπέλα. Από τον όροφο μόνο βλέπαμε τα μαλλιά της και την κοπέλα να πηγαίνει από εδώ και από εκεί και να προσπαθεί να βγάλει το σκύλο από το κεφάλι της. Εντάξει, μετά κατέβηκαμε όλοι κάτω. Είχε αίματα παντού, ήταν σε κατάσταση σοκ. Ο σκύλος, από τις προηγούμενες ώρες είχαμε πρόβες για την παρέλαση και είχε από την αρχή γάβει σε κάποια παιδιά και είχε πιάσει κιόλα στην παντελόν, δεν ξέρω τι ήταν αυτός μιας μαθήτριας και φαίνονταν από τότε τον άγρος σκύλος. Δάγκωσε δύο παιδιά από το σχολείο μας. Το σκύλι. Τρία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το αδέσποτο και πεινασμένο σκυλί επιτέθηκε αρχικά στο χέρι της 13χρονης, η οποία κρατούσε μία τυρόπιτα. Κρατούσε μία τυρόπιτα στο χέρι και πήγε ο σκύλος να επιτεθεί να τη φάει. Και έτσι όπως την τράβηξε, πήδηξε ο σκύλος και την άρπαξε. Μαμά, μαμά, σε αγαπάω. Το χέρι και μετά, δηλαδή, στο κεφάλι. Ναι. Έπεσε κάτω και δάγκωσε και το κεφάλι της. Πεινούσε το σκυλί και την κοιτούσε και τη στιγμή που πήγε να έρθει, ας πούμε, το σκυλί, να τη πετύχει αντί να την πετάξει και τη δάγκωσε και το χέρι και μετά την έπιασε και την δάγκωσε το κεφάλι. Όχι, καλά ήταν η κοπέλα, απλά τρομοκρατήθηκε. Πόνεσε λογικά γιατί έβγαζε και αίματα και αυτά. Με ελαφρά τραύματα στο χέρι και στο κεφάλι, η μαθήτρια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Η 13χρονη είναι καλά στην υγεία της, ενώ της χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή. Ήταν μικρό σχετικά, αλλά πρέπει να ήταν άρρωστο. Εγώ πιστεύω ότι είχε ταλαιπωρηθεί λίγο το σκυλί από πριν, γιατί το είχαν περικυκλώσει όλα τα παιδιά μέσα. Και εγώ το χαϊδέψα, δεν μου κάνει καλά. Και εντάξει, εκεί του είχε πάρει μια μπάλα, την τρύπησε, το τραβούσαν έξω, ήταν όλα γύρω του, τα είχε παίξει. Το κοριτσάκι ήταν σε καλή κατάσταση. Είχε μάλλον επιπόλαιες αμοιχές, τόσο στο χέρι όσο και στο τριχωτό της κεφαλής. Δεν υπήρχε λόγος να γίνει ούτε συραφή ούτε κάτι άλλο. Πήρε την συνηθισμένη αγωγή με κάποια αντιβίωση. Το αδέσποτο μεταφέρθηκε στο κοινοκομείο Ηρακλείου. Στο μεγάλο πρόβλημα της εγκατάλειψης ζώων στο Ηράκλειο, αναφέρθηκε στην εκπομπή Κρήτη Σήμερα ο Πέτρος Νιωτάκης. Είναι καθαρά θέμα παιδείας, κουλτούρας, νοοτροπίας και έλλειψη ζωοφιλικής αντίληψης ουσιαστικής στην Κρήτη. Το φαινόμενο παίρνει πλέον γεωμετρικά χαρακτηριστικά. Πέρα από το να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει, γιατί αποδεικνύεται ότι απέτυχε η αστυνόμευση, ο έλεγχος αν έχουν τσιπαριστεί τα ζώα είναι το σημαντικότερο. Μάλιστα. Και το δεύτερο μέτρο, βέβαια, οι εκτεταμένες στηρώσεις που θα πρέπει όλοι οι φορείς και κυρίως ο κτηνιατρικός σύλλογος να υποστηρίξουν.